Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο το οποίο επισφραγίζει την τεχνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση ευελπιστεί πως μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους στο Eurogroup της Δευτέρας. Μαζί μας ο Εμίλιος Πεδικάρης. Εμίλη, καλησπέρα. Τέτα καλησπέρα. Ναι, ψηφίζεται λοιπόν το πολυνομοσχέδιο, έφτασε η ώρα της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα και τα αντίμετρα, τα μέτρα της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές. Τα αντίμετρα είναι κάτι στο οποίο έχει επενδύσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσει να πείσει και τους βουλευτές της να ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει και μάλιστα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ζητούμενο όμως είναι και η ψυχολογία των βουλευτών, ζητούμενο είναι και η ψυχολογία στο κυβερνητικό στρατόπεδο και γι' αυτό τις τελευταίες ώρες καλλιεργείται μια αισιοδοξία από την πλευρά της κυβέρνησης, μια αισιοδοξία συγκεκριμένα από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ότι στο Eurogroup της Δευτέρας, δηλαδή πάρα πολύ σύντομα, θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος. Μάλιστα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές αστειευόμενος, ενθυμούμενος μια δικιά του παλιά υπόσχεση ότι θα φορέσει γραβάτα όταν θα κουρευτεί το χρέος. Τώρα δεν μιλάμε για κούρεμα, μιλάμε για διευθέτηση, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είπε λοιπόν ότι τα νέα μπορεί να είναι τόσο καλά ώστε και ο ίδιος να αναγκαστεί σύντομα να φορέσει γραβάτα. Την αισιοδοξία βέβαια αυτή μετριάζει η γερμανική πλευρά. Είναι γνωστή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία, που πρακτικά εμποδίζει και τη συμφωνία για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Και τη μετριάζει διότι η καγκελαρία φρόντισε χτες να διαψεύσει στην ουσία το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που υπήρξε ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και την καγκελάριο Μέρκελ σχετικά με το χρέος, το περιεχόμενο, δεν διέψευσε δηλαδή το τηλεφώνημα ως αυτό καθεαυτό ή τα θέματα τα οποία συζήτησαν, διέψευσε όμως το περιεχόμενο όπως μεταδόθηκε από το Μαξίμου, ότι δηλαδή συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, η Άγγελα Μέρκελ και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να υπάρξει μια απόφαση για το ελληνικό χρέος και μάλιστα σύντομα. Ξέρουμε βέβαια ότι στο παρασκήνιο εξελίσσονται διαβουλεύσεις και θα εξελίσσονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέρουμε ότι στην ατζέντα πράγματι τη Δευτέρα στο Eurogroup θα είναι το ζήτημα του ελληνικού χρέους και απομένει να δούμε αν θα έχουμε πραγματικά αποφάσεις ή αν αυτή η ξαφνική αισιοδοξία η οποία υπάρχει εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο, επικοινωνιακό πλαίσιο από την πλευρά της κυβέρνησης για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και στο εσωτερικό της, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας εν ώψη της αποψινής ψήφισης των μέτρων και γενικότερα να αλλάξει την ψυχολογία στην αγορά και στην πραγματική οικονομία.